κατάμαστοι ζωσιμάδες κυρίες και κύριοι, 4.500 θεατές στο γήπεδο των Ιωαννίνων για την αναμέτρηση του ΠΑΣ με την ΑΕΚ. Η πρώτη ευκαιρία είναι για τους φιλοξενούμενους με την ωραία προσπάθεια του Νικολαίδη, αλλά ο Γκίτκος μπλόκαρε σταθερά. Ο Γκίτκος, ο οποίος βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Λάκη, ο διεθνής μεσοεπιθετικός όμως πλάσαρε στο δοκάρι του αρχηγού των Ιωαννίνων και έτσι έμεινε το 0-0 σε έναν αγωνιστικό χώρο που δεν ήταν και ο καλύτερος δυνατός. Ο Κυπαρίσης φεύγει απέναντι στον Χιώτη. Το πλασέ του είναι out. Βλέπετε πως πανηγυρίζουν, είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν οι οπαδοί του ΠΑΣ, αλλά η μπάλα τελικά φεύγει έξω. Ο διαιτητής Θεροβίτσας λέει παίζεται σε αυτά που ζητάει ο Δημήτρης Ναλιτζής από την άμυνα των Ιωαννίνων και τον Τζουμπά. Δεν υπάρχει καμία παράβαση σύμφωνα με τον ρέφερι της αναμέτρησης. Ο ΠΑΣ, ο οποίος θέλει να χτυπήσει την ΑΕΚ από το κέντρο της άμυνάς της, ο Κυπαρίσης όμως και πάλι αστοχία, αυτή τη φορά με το κεφάλι. Δεύτερο ημίχρονο με τους γηπεδούχους να είναι στην επίθεση. Διαμαρτύρονται οι παίκτες της ΑΕΚ για φάουλ. Στην εξωτερική πλευρά των δικτύων είναι το πλασέ που γίνεται από τον Σαρίτς. Η ΑΕΚ με τον Ναλιτζή κινήθηκε ωραία μέσα στην περιοχή. Ο Νικολαίδης έψαξε την πάσα. Διαμαρτυρίες για πέναλτι, το οποίο δεν έρχεται ποτέ. Ο Μαλαδένης, που είχε περάσει ως αλλαγή στις αρχές του ημιχρόνου, ήταν αυτός που ζήτησε το πέναλτι. Δοκάρι για τον ΠΑΣ, τυχερή εδώ η ΑΕΚ, φωτοβολίδα στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Χιώτη. Ο ΠΑΣ έχει μπει πολύ πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά κόντρα στη ροή του μάτς η ΑΕΚ θα φύγει στην κόντρα επίθεση στο ανοιχτό γήπεδο με τον Λάκη να σημαδεύει απέναντι τον Νικολαίδη. Έρχεται με δύναμη ο Ναλιτζής, ο Νικολαίδης κράτησε και πάλι για τον Λάκη, η ευκαιρία για την ΑΕΚ, το πλασέ, ο Γκίτκος λέει όχι, κόρνερ. Ο Λάκης πρωταγωνιστεί σε αυτή την αναμέτρηση, είναι αυτός που θα ανοίξει κιόλα το σκορ στο 66ο λεπτό, καθώς θα ξεχαστεί από την άμυνα του ΠΑΣ σε νέα σέντρα από τον Γεωργία. Ολομόναχος ο Λάκης στο δεύτερο δοκάρι, γκολ, 0-1 η ΑΕΚ, με τον Λάκη ο οποίος με την απόδοσή του δικαιούτο αυτό το γκολ. Στο 66ο λεπτό η ένωση του Μπάγεβιτς ανοίγει το σκορ στους Ζωσιμάδες και βλέπετε πως γίνονται ένα κουβάρι οι ποδοσφαιριστές της. Ο Ναλιτζής, ο Νικολαίδης, ο Μαλαδένης πανηγυρίζουν μαζί με τους φίλους της ΑΕΚ που έχουν βρεθεί στις κερκίδες των Ζωσιμάδων. Ο Γκίτκος απαρηγόρητος, μέχρι τώρα έχει αρνηθεί σε όλες τις περιπτώσεις. Εδώ δείτε ξανά πως δεν υπάρχει offside. Φεύγει μόνος του στο δεύτερο δοκάρι, ξεχασμένος από την άμυνα του ΠΑΣ. Στο σκάσιμο πλασέ με το αριστερό, το κακό του πόδι, και κάπως έτσι έγινε το 0-1 για την ΑΕΚ. Ο Λάκης, ο οποίος εδώ θα φύγει κάτω από την μεσαία γραμμή, είναι ταχύτατος. Ο Νικολαίδης είναι απέναντι, περιμένει. Ο Νικολαίδης έτοιμος για το 0-2. Ο Ντέμις, 0-2. Μέσα σε 8 λεπτά η ΑΕΚ καθαρίζει το μάτς. Ο ΠΑΣ πίεζε, η ΑΕΚ όμως βρίσκει 2 γκολ. Το ένα με στημένη μπάλα, το άλλο στο ανοιχτό γήπεδο στην κόντρα επίθεση και ουσιαστικά τελειώνει την υπόθεση νίκη τους 3 βαθμούς. Ο Λάκης σκόρερ του 0-1 στο 66, στο 74 σερβίρι και ο Νικολαίδης κάνει το 0-2. Ο ΠΑΣ προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Εδώ ο Τεροβίτσας λέει παίζεται, ζήτησαν πέναλτι οι παίκτες του ΠΑΣ. Ο διαιτητής αναμέτρησης όμως δίνει έμεσο ευκαιρία για τον ΠΑΣ να μειώσει. Το σούτ ψηλά, τελευταία φάση του αγώνα.